Όλα μόνη μου εδώ πέρα τα κάνω. Μια βοήθεια. Θα ρημάξουν όλα εδώ μέσα αν δεν ήμουν εγώ. Δεν μπορώ πια. Λοιπόν, Μανούλα μου, εγώ έχω κανονίσει για καφεδάκι, φεύγω. Πάλι φεύγεις. Το έχω κανονίσει. Εμένα ποιος θα με βοηθήσει. Ρε μαμά, ξεκίνησες πάλι τα δικά σου. Αφού έχω κανονίσει, τι να κάνω. Εντάξει, Βούλα, όπως νομίζεις. Λοιπόν, φεύγω, τα λέμε μετά. Ναι, ναι, τα λέμε. Αχ, αχ, αχ. Τι ρε μαμά. Ζαλίστηκα. Πήγαινε με. Δεν ξέρω. Πήγαινε με μέσα. Πάμε. Είμαστε καλά. Ακύρωσέ το. Δεν γίνεται να μείνω μόνη μου. Θα τα ακυρώσω, εντάξει. Αχου. Έλα, Σωτηρή. Θα πρέπει να το ακυρώσουμε για σήμερα. Η μάνα μου ζαλίστηκε, δεν είναι καλά και θέλει να μείνω μαζί της. Θα σε πάρω μετά να το κανονίσουμε για κάποια άλλη μέρα, εντάξει. Συγγνώμη, ρε εσύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Φιλάκια. Ξέρεις μια τέτοια ώρα. Αγάπη μου, σε περίμενα να έρθεις, να σιγουρευτώ ότι είσαι καλά. Να πω κι εγώ για ύπνο. Να σου πω, δεν είμαι μόνο να με περιμένεις. Σε παρακαλώ, σταμάτα το. Μην το συνεχίσεις, θα με κάνεις να φύγω από εδώ μέσα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που κάθομαι. Κάθομαι εδώ με τις ώρες να σε περιμένω να γυρίσεις. Αλλά δεν πειράζει. Προφανώς θα ήθελες μια άλλη μανούλα. Ε, να διαφορεί για σένα. Δεν πειράζει, καρδούλα μου. Να σου πω και κάτι. Να φύγεις. Να μ' αφήσεις μόνη μου. Λοιπόν, stop, σταμάτα το. Είμαι από ξενύχτη κουρασμένη. Καληνύχτα. Ξενύχτη, ε. Κουρασμένη. Αχ, τι τέλειο το χρυσό. Δες το. Πήραμε την άλλη φορά αυτό. Πάμε γιατί έχω κανονίσει για σινεμά. Βιαζόμαστε. Σήμερα έχεις κανονίσει σινεμά. Ναι, δεν γιατί μπορώ. Τι έγινε. Δεν μπορώ. Πάλι! Πρέπει να μείνουμε τη μαμά σπίτι σήμερα. Δεν είναι καλά. Ρε Σιβούλα, είσαι μεγάλη γυναίκα πια. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι απλό. Η μάνα μου έχει θυσιάσει όλη τη ζωή για να με μεγαλώσει. Ήταν και μάνα και πατέρας για μένα. Δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Η μάνα σου την έζησε τη ζωή της. Ζήσε και σε τη δική σου. Έτοιμα τα καφεδάκια. Ευχαριστώ. Ορίστε. Για πες μου τώρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά. Το παιδί. Καλά είναι. Γιατί το λες έτσι. Ναι, δεν ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω. Με πήρε τηλέφωνο της προάλλης. Μπα. Μου έκανε παράπονα. Τι άλλο θα έκανε. Την πιέζεις, λέει. Λοιπόν, να ξέρεις ότι η Βούλα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τι εννοείς. Δεν εκτιμάει τίποτα. Τίποτα όμως. Εγώ έχω θυσιάσει τη ζωή μου για εκείνη. Μόνη μου τη μεγαλώνω. Έχω δώσει όλο μου το είναι σε αυτό το παιδί και να το ευχαριστώ. Να το ευχαριστώ! Κοριτσάκι, μη σε παρακαλώ, μη στενοχωριέσαι. Εγώ ξέρω τι έχεις κάνει. Τι θυσίες έκανες. Ανέθρεψες το παιδί σου μόνη σου. Έτσι είναι. Ξέρω πολύ καλά ποιος της φουσκώνει τα μυαλά. Ποιος? Αυτός ο Σωτήρης. Και θέλει να την πάρει και από κοντά μου, ε. Αλλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψω εγώ αυτό. Εγώ λέω να αφήσει τους έρωτες, έτσι. Και η σχέση μάνας-κόρης είναι πάρα πολύ ιερή. Δεν μπορεί να τη χαλάσει κανείς. Τέλος. Εντάξει, ας το κατάλαβα. Τον θείο το φωνάζουμε για χαρτζιλίκι μόνο, ε. Βούλα. Άσε με ρε θεία και δεν έχω όρεξη. Έλα βρε Βούλα, ούτε να σε πειράξω δεν μπορώ. Τι έχεις βρε κορίτσι μου. Κάτι έχεις εσύ, πάμε εκεί στο παγκάκι να μου τα πεις. Με τη μάνα μου. Άλλη με τη μάνα σου, τι σου είπε.
Θεία είναι πάρα πολύ χειριστική. Με κάνει και νιώθω τύψεις για τα πάντα. Ένοχη για όλα. Τι να σου πω τώρα, κορίτσι μου, δίκιο έχεις κι εσύ. Πού να το βρω, δεν ξέρω. Μου συμπεριφέρεται λες και είμαι μωρό. Με περιμένει να γυρίσω στο σπίτι. Με πιέζει πάρα πολύ. Θα με κάνει να φύγω από εκεί μέσα. Ήδη έχω κάνει τα χαρτιά μου για μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Χωρίς να της το πω. Κοίτα, η μάνα σου από ό,τι φαίνεται έχει γατσωθεί από σένα. Αλλά κι εσύ τώρα μην πας στο άλλο άκρο. Δηλαδή, χρειάζεται λίγο τρόπο να τη διαχειριστείς. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Τέλος πάντων, άστο, θα πάω εγώ να τη βρω από το σπίτι, να της πω κάνα δυο κουβέντες, μπας και βοηθήσω την κατάσταση. Εντάξει, φτάνει. Έλα να πιούμε και ένα καφεδάκι. Νομίζω ότι είναι εντάξει προς το παρόν. Ωραία. Να σου πω, Βρυκαλιόπη, πώς πάνε τα πράγματα με τη μικρή? Τι εννοείς? Πώς είναι η συμβίωση μαζί της? Κατάλαβα. Για να ρωτάς εσύ, βρεθήκατε. Εντάξει, την είδα τις προάλλες στην πλατεία. Την είδα έτσι λίγο στεναχωρημένη, λίγο πιεσμένη. Αυτά σου λέει? Έλα, Βρυκαλιόπη, τώρα σε ξέρω και σένα. Μήπως ρε εσύ της μιλάς έτσι κάπως και την κάνεις και αισθάνεται τύψεις και δεν ξέρει το κορίτσι? Σταυρό, κάνε μου τη χάρη, εντάξει? Τι εννοείς? Αυτό το παιδί το έχω μεγαλώσει μόνη μου. Ωραία, και τι με αυτό? Ναι. Όταν εσύ ήσουν στο εξωτερικό και μου κάνεις Dolce Vita, εγώ καθόμουν εδώ, μόνη μου, με το παιδί. Εγώ θυσίασα τη ζωή μου γι' αυτό. Λοιπόν, δεν δέχομαι συμβουλές. Ναι, εντάξει, κοίτα, Καλλιοπή. Το παιδί δεν είναι κτήμα σου, δεν είναι περιουσία σου, εντάξει? Η μητέρα του είσαι. Αυτό. Άστο το παιδί να αναπνεύσει. Μεγάλωσε πια. Άστο να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Δεν είσαι γονιός. Δεν μπορείς να μου δίνεις εσύ συμβουλές. Το κατάλαβες? Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Άντε. Καλά. Εντάξει. Ναι. Άστο. Από ό,τι κατάλαβα, εσύ δεν παίρνεις από λόγια. Καφέ. Μανούλα μου, τι έχεις? Βουλά, νιώθω ότι δεν μ' αγαπάς πια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε μαμά? Ό,τι καλό κάνω για σένα, εσύ το θεωρείς κακό. Νιώθω ότι έχω αποτύχει σαν μάνα. Μαμά μου, είναι λάθος αυτά που λες. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου και σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα. Απλά πολλές φορές με πιέζεις, γι' αυτό την τρώω κι εγώ έτσι. Θα ήθελα να μ' αφήνεις πιο ελεύθερη. Εγώ ξέρω ποιος σου έχει φουσκώσει τα μυαλά σου. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Αυτός ο Σωτήρης που θέλει να σε πάρει μακριά μου. Μαμά, σύνελθε σε παρακαλώ. Ο Σωτήρης είναι πάρα πολύ καλός μαζί μου και μπορώ να κρίνω. Να σε πάρω μια αγκαλιά και μην ξανακούσω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αγάπη μου, με ενημέρωσαν από τη δουλειά ότι σε μια εβδομάδα πρέπει να τους απαντήσω αν δέχομαι την πρόταση για τη μετάθεση στην Αγγλία. Με την αίτηση τη δικιά σου τι έγινε? Σου ήρθε η έγκριση? Μόνο στην ιδέα ότι θα είμαστε μόνοι μας στο εξωτερικό χωρίς να έχουμε κανένα πάνω το κεφάλι μας, τρελαίνομαι. Ναι. Τι έχεις, γιατί είσαι σκεπτική? Ρε Σωτήρη, δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να έρθω τελικά. Τι είναι αυτά που λες? Με έκανες να ζητήσω μετάθεση και τώρα μου λες δεν είσαι σίγουρη? Δεν θέλω να αφήσω τη μάνα μου. Έχει κάνει τόσα πράγματα για να με μεγαλώσει. Νιώθω ότι την εγκαταλείπω. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι η μάνα σου είναι πολύ χειριστική απέναντί σου. Και δεν θέλει το καλό σου. Το κακό σου θέλει. Σταμάτα το. Δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Ρε εσύ, Βούλα. Βούλα. Λοιπόν, κοριτσάκι μου, σ' ακούω. Ποιος είναι ο λόγος που σε έφερε εδώ? Θέλω να σου μιλήσω, ρε γιαγιά. Σ' ακούω. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, ο λόγος είναι αρκετά σοβαρός, ε. Ναι, είναι. Για πες μου. Θυμάσαι το Σωτήρι? Ναι. Του είχα πει ότι έκανα αίτηση σε ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Πού? Στο Λονδίνο. Μάλιστα. Και για να είμαστε μαζί εκεί, πήρε μετάθεση από τη δουλειά του και του τη δώσανε. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πώς να του πω στη μάνα μου. Γιατί φοβάμαι την αντίδρασή της. Κι εγώ στη θέση σου θα φοβόμουν να το πω στη μητέρα σου.
Καλά, βρε κοριτσάκι μου. Απ' τη μία, βέβαια, δεν μπορώ να πω χαίρομαι. Αλλά στο Λονδίνο δεν μπορείς εδώ πέρα να βρεις κάτι για τις σπουδές σου. Δηλαδή, αυτό που κάνεις στη μητέρα σου, δεν καταλαβαίνεις ότι θα τη ρίξει ψυχολογικά, θα τη φέρει σε μία απόγνωση. Τι άλλο να σου πω. Για όχι, μην το κάνεις χειρότερο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι. Έτσι ανταποδίδεις την αγάπη της μητέρα σου. Αυτό είναι το ευχαριστώ σε όλα ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα για σένα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αχ, γιαγιά. Αγάπη μου, έφτασες αεροδρόμιο. Ωραία, ωραία. Και εγώ έχω καλέσει ταξί να έρθει να με πάρει. Τα λέω από κοντά. Φιλιά. Ρε μαμά, πού είσαι, θα αργήσω. Έλα. Παιδάκι μου, τις πίτες φτιάχνω, έρχομαι. Τις πίτες, ρε μαμά, θα αργήσω, φεύγω. Δεν θέλετε. Να σου πω, ζακετούλες πήρατε, ο Σωτηράκος πήρε. Πήραμε τα πάντα, μην ανησυχείς για τίποτα. Θα μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο. Μη σου πω και 5-6, ε. Και 5-6. Αγάπη μου. Να σου πω, ρε μαμά. Πες μου. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που δέχτηκες να πάω. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Παιδάκι μου. Να σου πω, όταν τακτοποιηθείτε, θα μου στείλεις τη διεύθυνση και εγώ θα έρθω αμέσως, εντάξει. Θα έρθεις αμέσως, Μανούλα μου, ναι. Να μου προσέχεις, ε. Θα σου προσέχω. Μουά, μουά, φιλάκια. Yeah.